Στο στούντιο μαζί μα ο βουλευτή του ΚΚΕ, ο οποίο εκλέγεται στην πρώτη περιφέρεια του Υπουργείου, ο κύριο Νίκο Απατιαλό. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Σε εσά, στου εργαζόμενου του σταθμού και στου ακροατέ, βεβαίω. Καλώ ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα έχουμε κοντά μα. Για να δούμε, λοιπόν, μια πρώτη έτσι, συνολική εκτίμηση του χθεσινού αποτελέσματο. Ναι, έχει πολιτικά συμπεράσματα, νομίζω, το χθεσινό και αποτέλεσμα το αποτέλεσμα, αποτέλεσμα και η αποχή θέλω να τα συζητήσω. Βέβαια, μα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι όταν έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό αποχής να βλέπεις και τα πολιτικά έτσι, στοιχεία που τη συνθέτουν. Εντάξει, σε κάθε άνθρωπο δεν είναι το ίδιο εννοείται, όμως εμείς εκτιμάμε ότι έχει τέτοια πολιτικά, και τέτοια πολιτικά χαρακτηριστικά. Mm -hmm. Για μας λοιπόν, για να ξεκινήσω, και θα ξεκινήσω με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί θεωρώ ότι είναι... Ξεχω... ξεχωρίζει η εκλογική άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη στις τελευταίες εκλογικές μάχες, βλέποντας δηλαδή και τις βουλευτικές εκλογές πέρσι του Μαΐου και του Ιουνίου, με σταθερά βήματα και τις δημοτικές περιφερειακές, ε, όπου και εκεί εκφράστηκε διακριτή άνοδος, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που μπορείς να το δεις πιο ενιαία, τα ψήφοδέλτια δηλαδή, της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζει το κόμμα μας, και που έγινε ένα, ένα, ακόμα βήμα. Καταγράφηκε δηλαδή μια πολύ σημαντική τέτοια άνοδος και σε απόλυτο ψήφων σε σχέση με τις προηγούμενες Ευρωεκλογέ, παρά το μεγάλο κύμα τη αποχή, αλλά και σε ποσοστό που προσέγγει. Το 9,3 που τελικά. Ε, ένα σημαντικό ποσοστό για το. Είναι που σημαντικό, που... βέβαια. Ε... σω από τα καλύτερα που έχει πιάσει, σαν κάπου κάπου έψιλον και μετά. Είναι αυτό, ναι, όποιο το ψάξει και ιστορικά. Βεβαίω, κάθε εμεί εκλογική μάχη και ξέρετε και τα ποσοστά τα πολιτικά τα βλέπουμε στη συγκεκριμένη ναι, στιγμή. Αλλά ιστορικά, των α... αλλά α... μία... αν το δει, ίσω αν, όχι το καλύτερο, είναι από τα καλύτερα. Είναι μια πραγματικότητα, ναι, ναι. με βάση ναι. Τα, τα, νούμερα. Η, η... Κύριε Μπατιέλο. Και έχει συγγνώμη, επιτρέψτε μου, <laughs> και ναι. σε αυτό το ποσοστό ξεχωρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια του κόμματο, το ότι καταγράφεται ω τρίτο κόμμα στη μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα. Δηλαδή, στην ικανοποίηση τη Αντική, με πολύ μεγάλα ποσοστά διψήφια στου Δήμου, με τη μεγαλύτερη εργατική λαϊκή σύνθεση, μπορούμε να πούμε. Τέτοιοι είναι, παράδειγμα, η Δήμη τη Β' Πειραιά, που προσέγγισε το 15%. Είναι. Περιοχές όπου αναπτύχθηκαν, βιομηχανικές περιοχές που αναπτύχθηκαν μεγάλη αγώνια, δηλαδή τα χωριά <σχ> γύρω από τη Λάρκο, Άμα ψάξετε και δείτε, θα δείτε και 45% στη Μαλαισίνα και σε άλλα χωριά ή στα μεταλλεία τη Χαλκιδική, εκεί που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, σε αγροτικέ περιοχέ, που δείχνει, για να κάνω ένα έτσι πρώτο, θα τα συζητήσουμε και μετά, και το γιατί. Εκεί δηλαδή που αναπτύχθηκαν αγώνε, που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα δεν λυπήθηκε μέρα, ώρα, ανθρώπου, για να στηρίξει, να μπει μπροστά. Εκεί καταγράφηκαν και τα μεγαλύτερα τέτοια ε, αποτελέσματα. Ε, το άλλο στοιχείο των ευρωεκλογών ήταν η. η... Η μεγαλύτερη αποχή που έχει σημειωθεί από το 1974 και μετά. Πού την αποδίδεται. Είναι δηλαδή άρνηση του κόσμου να πάει να ψηφίσει διότι θεωρεί το πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει. Είναι μία έμεση, μια έμεση αποκήρυξη της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι, Αυτά που λέτε είναι τα πολιτικά στοιχεία που τα εντοπίζουμε. Ε, έτσι είναι, δηλαδή. Και επειδή ξέρετε ότι το ΚΟΚΟΕ τη μάχη την δίνει πρώτα και κύρια μέσα στον κόσμο, με πολλέ συγκεντρώσει, με ξορνήσει, με περιοδίε, αξιοποιώντα βεβαίω και τα μέσα μαζική επικοινωνία όσο, όσο καλύτερα μπορούμε. Έχει τέτοια πολιτικά χαρακτηριστικά. Κανεί δεν θα διαφωνήσει ότι είναι, εκφράζεται η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία mm μέσω -hmm. τη Αποχή από μεγάλο κομμάτι. Ψηφοφόρων τη προηγούμενη περίοδου, Σταθε σταθεροί ή όχι, δεν το ξέρουμε, αλλά άνθρωποι που στι προηγούμενε εκλογέ είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία για του δικού του λόγου, εκφράζουν όμω ταυτόχρονα και μια δυσαρέσκεια σε όλο το αστικό πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό και οι μετακινήσει και οι μετατοπίσει δεν. ακόμα γιατί τα ποσοστά είναι σε αυτού που πάνε τελικά να ψηφίσουν, αλλά άμα το δούμε και στην απόχη θα το βρούμε και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατευθύνθηκε προ τα εκεί αυτή, όπω είναι ίσω. Συνηθισμένο ο κόσμο να το βλέπει, yeah. που δείχνει και ότι αυτό που εμεί το ονομάζαμε και στην προεκλογική περίοδο, έτσι είναι κατά τη γνώμη μα η συστημική αντιπολίτευση και η στήριξη τελικά του κυβερνητικού έργου, είτε με επιχειρήματα είτε και με τι ίδιε τι ψηφοφορίε, σε πάρα πολλέ φορέ, μπορεί να έχει και τέτοια αποτελέσματα. Και ένα τρίτο είναι και η δυσαρέσκεια απέναντι και στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι μιλάμε για ευρωεκλογέ, για εκλογέ δηλαδή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στι οποίε υπήρχαν πάρα πολλέ μετρήσει που και, όπως λέμε τα ιστορικά ποσοστά της αποχής, βλέπαμε ιστορικά από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μεγαλύτερα ποσοστά του κόσμου, δυσαρέσκειας, 53% νομίζω, ήταν στις τελευταίες μετρήσει. μετρήσεις. Α, αυτό που είναι αρκετά ανησυχητικό είναι ότι υπήρξε μια διαρροή ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματο προς ακροδεξιά κόμματα. Ναι. Στη χώρα μα ήταν λίγο μικρότερο, λίγο πιο ενεχόμενο σε σχέση με άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λιγάκι να το δούμε αυτό. Πόσο ανισχυτικό είναι και επίση, γιατί επιλέγει κάποιο πολίτη να πάει σε ένα ακροδεξιό κόμμα ή σε ένα κόμμα ας πούμε, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, όταν θέλει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στην πολιτική τη κυβέρνηση και δεν επιλέγει ας πούμε, ένα προοδευτικό, ένα κόμμα από τον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Ναι. Εντάξει. Το, η ίδια ερώτηση πρέπει να τεθεί και για την αποχή. Γιατί τα ναι, είπα ναι, 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 πριν το αυτά. Το έρω, να ναι, διευκρινίσω δηλαδή ότι. Αυτή η στάση μπορεί να το δει και αυτό ο κόσμο που δεν πήγε για αυτού του λόγου. Μπορεί να το δει ότι ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Δηλαδή, άμα βλέπατε τα χθεσινοβραδινά τηλεοπτικά πάνελ και σήμερα, ο καθένα λέει ό,τι θέλει για το τι είναι η αποχή. Σωστά. Αυτή η δυσαρέσκεια, δηλαδή, λέω για αυτού που την είχαν και γι' αυτό δεν πήγαν να ψηφίσουν, δεν καταγράφεται κρυστάλλινα. Και για την αποχή, ένα ακόμα, χωρί να αποφύγω την ερώτηση που έχει πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ συζήτηση και για τι επόμενε μέρε θα υπάρχει σίγουρα. Ε, στο θέμα τη αποχή πρέπει να το χρεωθούν και εκείνε οι δυνάμει που και πολιτικά την τελευταία περίοδο από προσανατόλισαν τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή τώρα ένα κόσμο, να το πούμε έτσι απλά, που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα με το μισθό του. Που ξέρει θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα τον πιάσει συγκοπή όταν φτάσει στο λογαριασμό. Που περιμένει το ρεύμα. <coughs> που, που, τακτοπλοϊκά τώρα που θα πάει να βγάλει για να φύγει διακοπέ, όποιο μπορέσει. Λοιπόν, να ακούει για το πόσα κότερα έχει ο ένα και ο άλλο, πόσα κίνητα, τι με επενδύσει, τι μετοχέ κτλ. <coughs> Καταλαβαίνει ότι δημιουργεί και μια απέχθεια. Συν ότι γιατί δεν την επικροτούμε εμεί αυτή τη στάση, εννοείται, αλλά αυτό το πόσο έχουν λιδωρηθεί οι συλλογικέ διαδικασίε συμμετοχή του κόσμου, όχι μόνο ω ψηφοφόρο, αλλά ω ενεργό πολίτη, εργαζόμενο, στο σωματείο του, στη γειτονιά του, στου μαζικού φορεί, παντού. Πόσο δηλαδή και το κόμμα μα που πρωτοστατεί σε αυτά τα ζητήματα και στι μεγάλε μάχε, τι απεργιακέ για συμβάσει συλλογικέ, έχει και τέτοια αποτελέσματα όταν είσαι μόνο στον καναπέ, στο σπίτι και περιμένει μόνο με το TikTok ή το κάθε τέτοιο. Ε, φοβάμαι όμως ότι είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ε, α χρησιμοποιήσω την έκφραση χωρί παρεξήγηση, εντό εισαγωγικών, να σηκωθεί τα μυαλά μα αέρα ναι. ε, από τα αποτελέσματα. Έχω την αίσθηση ότι δυστυχώ ο κόσμο δεν πρόκειται να, να σηκωθεί εύκολα από τον καναπέ του. Εμείς θα κάνουμε ίσο, πολύ ίσως, ίσως γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα, αλλά και γιατί εντέχνο, είτε το σύστημα, είτε ο ίδιο ο κόσμο, δεν το ξέρει. Εντάξει, τώρα να πάψεις. Όλοι οι ίδιοι είναι. Λοιπόν. Okay. Εδώ τι απάνταμε. Okay. Τώρα τελειώσαμε μετά από δύο χρόνια, πόσα χρόνια συνεχόμενων εκλογικών μαχών. Ένα χρόνο συνεχόμενων εκλογικών μαχών. Έτσι. Ε, εδώ δεν θα σταματήσουμε εμεί να πούμε ότι θα ξαναμιλήσει ο λαό, ο κυρίαρχο που λέγεται το 2027 ή όταν, αν υπάρχει νωρίτερα προκήρυξη εκλογών. Το κουκουέ είναι εδώ. Ε, με όλου του ανθρώπου, ανεξαρτήτω τι ψήφισαν, για να πούμε ότι πρέπει να έχουμε φωνή και την επόμενη μέρα μέσα από το συλλογικό αγώνα και τι διαδικασίε. Δηλαδή, ε, κάποια στιγμή τέθηκε, κυρίω από την αντιπολίτευση, νομίζω, από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, ότι οι ευρωεκλογέ είναι η τελευταία ευκαιρία να μιλήσει ο λαό, γιατί μετά θα μπορεί να ξαναμιλήσει το 2027. Ε, αυτή η λογική είναι το πρόβλημα. Να αντιμετωπίζεται ο εργαζόμενο, ο επαγγελματία, δηλαδή. ο, ο νέο, η νέα, ω απλό ψηφοφόρο. Ότι μιλά μόνο τότε και αυτό, ειδικά σε αυτέ τι συνθήκε δυσαρέσκεια με το πολιτικό σύστημα, είμαστε εδώ που είμαστε. Έχουμε πολύ μεγάλου αγώνε μπροστά. Θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, φαντάζομαι, που είναι και τα κρίσιμα, τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. <coughs> ε, και εδώ, η είδου και το <coughs> πείδημα για τον κόσμο να. <coughs> το το, το την ακροδεξιά, μόνο επειδή ναι, το ρωτήσατε ναι, 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 για να μην ναι, το. Ναι, ναι, ναι. αρχικά να. αυτό που φαίνεται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν πάμε στην Ελλάδα που έτσι όπως το είπατε είναι, δεν είναι ακριβώ το ίδιο. Ε είναι με, μέσα στα σπλάχνα ενός συστήματος και της ένωσης αυτής της φυλακής των λαών που ξέρετε ότι έχει μέσα στο DNA της, πέρα από την εκμετάλλευση, τα λόμπι αυτά που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον την ξέρουμε και καλά μετά από τόσα χρόνια, δεν χωράνε δηλαδή ερωτηματικά για το τι πραγματικά είναι, ε, έχει μέσα της και τον αντικομουνισμό, έχει μέσα της και την απέχθεια απέναντι στους εργατικούς λεκούς αγώνες, το δείχνει μέσα από την ίδια την ιστορία δηλαδή, <κοί> έχει μέσα τη και πολύ τώρα ζεστό το πολεμική προετοιμασία και οικονομικά αλλά και στρατιωτικά για τις μεγάλες εξελίξεις. Έχουμε δύο πολέμους στην περιοχή μας. Πάντως, αν είδατε, ε, οι πολιτικοί που τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ του πολέμου ή τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατού mm. ε, στον πόλεμο στην Ουκρανία υπέστησαν ε, ναι, τεράστιες σύντες. Και εγώ πιστεύω ότι ένα από τα στοιχεία εδώ και ως κόμμα της αρέσκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι η όλη πολιτική αντιμετώπιση στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πόσο κόσμο βρίσκαμε στο δρόμο. Είχαμε στείλει τη φρεγάτα Ήδρα. Επέστρεψε προχτέ, από δύο μέρε πριν τι εκλογέ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Τι δουλειά έχουν Έλληνε. Ε, ε, το πολεμικό ναυτικό. 3.500 χιλιόμετρα μακριά. Με τι μάνε του να καρδιοφτυπούν εδώ. <σοχελίου> με μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα ω κόστο. Όποτε ζητάμε τα σχολεία να φτιαχτούν, όποτε ζητάμε τα νοσοκομεία. Διεκδικούμε δηλαδή ε, μισθού, αυξήσει, μέτρα για την ακρίβεια. Σου λένε δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν λεφτά και δεν υπάρχουν λεφτά. Για αυτά όμω λοιπόν. ε, η ακροδεξιά λοιπόν, γεννιέται σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα. Και δεν είναι το αντίπαλο δέο που θέλουν να την παρουσιάσουν ή την παρουσιάζουν ω μπαμπούλα. Παράδειγμα, α πάρουμε ένα, μια χώρα η οποία έχει τέτοια παρουμε Ιταλία. Η κυρία Μελώνη. Αυτή είναι, 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 είναι Είναι, κέντρο δεξιά. Ναι, πώς, πώς, βγήκε όμω, Ενάντια με κραυγέ ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε. Ναι, ε, άλλαξε και, τώρα. Δε... Εντάξει, αλλά την μόλις Μια χαρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση την αγκαλιά, η ίδια η Ursula von der που την έχουμε ω επιταγή ε, ε, Καλά, να λύνει τα προβλήματα. ότι δύσκολα ε, λοιπόν, θα επανεκλεγεί, αλλά δεν είναι Αλλά το θέμα είναι ότι λέω την υποκρισία του να βάζει. Στην Ελλάδα στην Ελλάδα έχει δοθεί πολύ μεγάλη μάχη. Και το ότι υπάρχει η Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα δυνατό ε, νομίζω ότι αποτρέπει, δεν μπορεί όλα εννοείται ότι υπάρχει ένα κόσμο που κινείται προ αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι απάντηση ούτε στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να νομίζει ένα κόσμο ότι έτσι την τιμωρώ καλύτερα. σα ίσα μπορούν να τα βρουν μια χαρά. Πώ οι κυβερνήσει κόμματα μια χρήση, σαν το Βελόπουλο, για παράδειγμα, ή σαν άλλα που εμφανίζονται, ε, κάνουν τη δρόμικη δουλειά και εξαφανίζονται. Έχουμε ήταν τα δεχτεί αυτά τα Παραμένει και μάλιστα κατάφερε και πέρασε και το κουκουέ σε πολλέ περιοχέ. Ναι, ιδιαίτερα στη <coughs> Βόρεια Ελλάδα, νομίζω. Γιατί <coughs> εδώ στην Αττική είπαμε, είναι τρίτο κόμμα το κουκουέ. Και, και, και στη Β' πήρά πήγε πάρα πολύ καλά ο κ. Ναι, δεν πέρασε το κόμμα. Όχι, εντάξει, έχει μια αλλά... Εντάξει, κινήθηκε ένα τμήμα τη ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι. Το έχουμε ξαναδεί σε εκλογικέ μάχε. Ε, μέσα στο λαό πάντω καταλαβαίνόμαστε. Μιλάμε καθαρά. Να... Θέλω και να, να πάνε το, πάνε το χρόνο. χρόνο. Να... Θέλω να το χρόνο. Λοιπόν, ακρίβεια. Το μεγάλο θέμα που έχει ταρακουνήσει οριζοντίω και καθέτω στην ελληνική κοινωνία. Το πλήρωσε ο κ. Μτζοτάκη. Έτσι είναι. Θέλω λοιπόν να το δούμε. Από εδώ και μπρο τι γίνεται. Έχουμε αυτά τα δεδομένα. Έχουμε αυτέ τι νέε πολιτικέ στη χώρα μα. Υπάρχει το θέμα τη ακρίβεια. Τι γίνεται, τι πρωτοβουλίε, τι, τι, τι θα κάνει το κόμμα σα, ώστε mm. να σηκωθεί ο κόσμο από τον καναπέ, να δημιουργήσει συμμαχίε και να διεδικήσει κάτι καλύτερο. Είναι πολύ συγκεκριμένα <κυκλή> τα ζητήματα. Γιατί η ακρίβεια ε, αφορά τρία βασικά ζητήματα: Αφορά του μισθού. Μην το κάνουμε ανάλυση ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να παίρνει 800 ευρώ και α πούμε έτσι και με τη μόδα τη εποχή. Πόσο κάνει φέτα, αν κάνει 13 ευρώ και να παίρνει 1500-1000 ευρώ και να κάνει την ίδια τιμή. Είναι αλλιώ τη βιώνει ο κόσμο. Είναι το θέμα των φόρων, έτσι εννοείται, και είναι το θέμα των τιμών ε, των προϊόντων που αγοράζει ο κόσμο. Είναι αυτά τα τρία φαινόμενα. Ε, οι τρει παράγοντε. Λοιπόν, άρα το φαινόμενο τη ακρίβεια, βλέποντα αυτά και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική των κυβερνήσεων πάνω σε αυτά τα τρία, καταλαβαίνετε ότι ούτε φυσικό φαινόμενο είναι, ούτε τη μοίρα μα γραφτό, ούτε μόνο εξωτερικοί παράγοντε βεβαίω υπάρχουν, αλλά συνεπάρχουν ε, με την εσωτερική πολιτική σκηνή και όλα αυτά. Παράδειγμα, πανηγύριζε η κυβέρνηση και αυτή είναι μια λογική όλων των κυβερνήσεων και τη αντιπολίτευση για το υπερπλεόνασμα που έβγαλε το 2024. Το είδατε, 3,2 δι. Δηλαδή, το πρώτο τετράμινο. Ήταν από του φόρου. Μα τι είναι, και... αυτό είναι το γδάρσιμο του ελληνικού τους λαού. Και γι' αυτό δεν δε του εισέδωσα και την επενδυτική βαθμίδα η ΟΚΗ. Ναι. Για το γι το λόγο Το του. γδάρσιμο του ελληνικού λαού είναι έτσι. <coughs> είναι η ένφια που παραμένουν. Είναι το ΦΠΑ 24% που σε αυξημένε τιμέ είναι μεγαλύτερα έσοδα ε, για το κράτο. Ε, και μόνο ακόμα και τα έξτρα δηλαδή που βγήκανε, έτσι σαν χρήματα με αυτόν τον τρόπο, εμεί βάλαμε θέμα να κατατεθούν τώρα σε μέτρα για να, περι... να ανακουφιστεί mm -hmm. ο κόσμο. Για παράδειγμα, το να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωση. Να, πρα... να καταργηθούν οι πράσινοι φόροι στο ρεύμα, στου λογαριασμού τώρα που έχουν τα αυξημένοι και άλλα. Ε, ή στα... στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κλπ. Εκεί η μόνιμη απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το προβλέπει, το είπε ο υποδιοικητή Τράπεζα τη Ελλάδα. Τα υπερπλεονάσματα, ακόμη και τα έξτρα από αυτά που βάζει το σύμφωνο σταθερότητα που θα ξαναέρθει ακόμα πιο αυστηρό, τα έξτρα δεν δίνονται για τέτοιε δουλειέ. Και λέμε εμεί ακόμα και τώρα ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει ω ανακούφιση. Δεν το πρόβλημα μπορεί να λύσει, Έτσι, να ε, το ανατρέψει. Η... Μα λένε ε, λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ε, λένε, είναι πολύ στη μόδα και σήμερα στα κανάλια που το ακούσατε. Και λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν όποτε διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Για του εφοπλιστέ υπάρχουν 52 φοροαπαλλαγέ. 52 φοροαπαλλαγέ που έχουν όλε οι στη στηρίξει. Για τι τράπεζε αναβαλώμενο φόρο. Ψάχτε, εσεί είστε οι ακροτέ μα. Όποτε δεν είχαν να πληρώσουν, του είπαν Αφήστε το φόρο σα τώρα, να πληρώσετε σε δύο χρόνια. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και τα, το πρόβλημα είναι ότι τα λεφτόδεντρα αυτά ή το Ταμείο <coughs> Ανάκαμψη, τα 30 και δι που δίνονται, 30. ποτίζονται. Ποτίζονται. Ποτίζονται με αντιλαϊκά μέτρα. Ποτίζονται με το 13ωρο, ποτίζονται με την εξαίμηνη εργασία. Έτσι, ε, όπω είχαμε τα προπετούμενα στα μνημόνια, έτσι έχουμε τα προπετούμενα στο ταμείο ανάκαμψη. Μέτρα αντιλαϊκά, αντεργατικά, που μεγαλώνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, που τσακίζουν στη φορολογία του επαγγελματίε και άλλα στρώματα, του αγρότε κλπ. με το κόστο παραγωγή και την πληρώνουν ,ε, όλοι αυτοί τα κέρδη, τα πανηγύρια της κυβέρνηση. Μπορείτε να. Άρα υπάρχουν αγώνε συλλογικών συμβάσεων εργασία με αυξήσει σε μισθού. Να καταλήξω και πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα. Στην αυτοκινητοεπισκευαστική ζώνη είχαμε τέτοιο αγώνα μεγάλο. Οι οικοδόμοι είχανε. Είναι παράδειγμα για όλου του κλάδου των εργαζομένων. Δεν είναι θέμα να γίνει παντού. Ε, είναι η μείωση των φόρων, κατάργηση ειδικά σε αυτά που είπαμε mm -hmm. στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση και το θέμα των τιμών είναι η στήριξη αγροτική παραγωγή. Θα μου πείτε, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση <coughs> με την ΚΑΠ, έτσι όπω είναι. Κύριε Βατιαλόφ, δηλαδή, θέλω να ρωτήσω το εξή. Περιγράψατε έτσι, το πώ σκέφτεται το κοκκούι να κινηθεί. Υ υπάρχει πολιτικό φορέα με τον οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε προ την κατεύθυνση αυτή. Ε, Αν το... όχι σε επίπεδο κορυφή, τουλάχιστον σε... σε επίπεδο σωματείων. Ε... Δεν το συζητάμε ότι <κοί> στο επίπεδο του λαϊκού κινήματος η άποψή μα είναι καθαρή. Ότι δεν προσέρχεται κανεί, εντάξει, βεβαίω έχει την κομματικέ του πεπιθήσει, πολιτικέ, ιδεολογικέ όπω θέλει να είναι. Αλλά έρχεται ω αυτό δεν θα χωριστούμε ένα που ψηφίζει το ένα ή το άλλο. Βεβαίω ο καθένα να έχει τι συνέπειε των πράξεών του στη, στη, ζωή του. Αλλά εκεί πρέπει να ενωθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Εμεί λέμε όχι απλά οι εργαζόμενοι ενό κλάδου. Εμεί λέμε εργαζόμενοι οι κλάδοι σε ένα πανελλαδικό γερό οργανωμένο εργατικό κίνημα <coughs> και η εργατική τάξη μαζί με του επαγγελματίε που τα ίδια βάσανα έχουν. Δηλαδή και ο ένα πληρώνει τα ζόρια του αλουνού στην τελική μαζί με την νεολαία, με του φοιτητέ, με του μαθητέ, μαζί με τι γυναίκε που αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα για κρίσεων και άλλα κοινωνικών ανισοτήτων κλπ. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι μέσα στο κίνημα πραγματικά μπορεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη. και τι δυνάμει μα αυτέ που πήραμε, εκεί θα τι καταθέσουμε. Μεγάλο τέτοιο <κυκλή> ποτάμι εργαζομένων. Ε, τώρα, άμα το πάμε στην κορυφή τη κορυφή, θα συζητήσαμε. Τώρα για την ΚΑΠ με ποιον να συνοηθεί, αφού την ψηφίσανε όλοι. <κυκλή> ε, και, <κυκλή> και <κυκλή> ο Βελόπουλο, και η Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ. Ε, κάτι τελευταίο θέλω να σας ε, ρωτήσω. Ε, το οποίο είναι, ε, νομίζω, δεν είναι. Θέλω ένα σχόλιο σας για το πώς είδατε το εκλογικό αποτέλεσμα α, των κομμάτων που είναι εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ξεκινώντας από την κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ε, τους υπόλοιπους. Εντάξει, η Δημοκρατία νομίζουμε είναι χαστούκι το αποτέλεσμα. Ε, εμείς το, το θέσαμε και ως στόχο να εκφραστεί αυτό ε, μετά και τη, το 41% και ό,τι ακολούθησε σε αντιλαϊκά μέτρα ε, και νομίζουμε ότι καλώς δέχεται αυτή την ε, οργή, τη δυσαρέσκεια mm -hmm. θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη βεβαίως ε, σε σχέση με αυτό που νιώθει πραγματικά ο κόσμος αν πήγαινε περισσότερο να ψηφίσει δηλαδή και να συμμετέχει τέτοιο κόσμος για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ε, δεν ξέρω και ξεχωριστά και μαζί, τώρα είναι και συζητήσει πολύ ζεστέ για την επόμενη μέρα στο χώρο τη. κλωμό το βλέπω <laughs> να ε, πάει Ναι, απλά λέω στον χώρο τη Ιαλδημοκρατία. Νομίζω ότι αυτή η λογική που ακολουθήθηκε απέναντι στην Νέα Δημοκρατία και πώ καταπολεμάστηκε και κοντένει το 41% και τελικά να το στηρίζει και αυτό ο κόσμο μαζικά γύρισε την πλάτη. Δηλαδή, και δεν είναι το ρινό είναι τα θα λογαριαστούμε μετά την εποχή τη πανδημία, όταν ο κόσμο. Ζητούσε λύσει στα νοσοκομεία, ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία κλπ. Είναι και αργότερα. Είναι η στάση του στον πόλεμο. που αναφανδόν ε, στέκονται υπέρ τη κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ και δεν λένε κουβέντα για αυτά τα ζητήματα. Όταν λένε τα στηρίζουν. Τώρα για τα υπόλοιπα κόμματα, πια να πούμε, ξέρω εγώ, είναι πολλά κιόλα που κατεβαίνουν στι ευρωεκλογέ. Κα, τα βασικότερα. Νομίζω, στα βασικότερα. Ε, και απεδείχθηκε βεβαίω ότι όποιο βγει από το Μαντρίτο τρώει ε, αυτό τώρα, όταν είσαι το Υπουργικό Συμβούλιο του Τρίτου Μνημονίου και θε να παρουσιάσει. Αν μιλάμε για την νέα Αριστερά, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Θα είχε ζήσει κιλάε <κυκλή> στην προηγούμενη φάση αυτό. Ε, είσαι το Υπουργικό Συμβούλιο του Τρίτου Μνημονίου, έχει φέρει τον νόμο Αχτσιόγλου τον Απεργιοκτόνο, έχει τέτοια σχέση με τα εργατικά λαϊκά κινήματα και τον κόσμο. Καταλαβαίνετε. Έχει ίδιο... όμω στασίδι στα μέσα ενημέρωση και ε, στηρίχθηκε. Αλη... Η αλήθεια είναι ότι στηρίχθηκε και αυτό και ο κ. Κασελάκη στηρίχθηκε αρκετά. Ε, καλά, ε, ο Γκαρσαλάκη δεν είναι αριστερό κόμμα. Πλέον έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Σύμφωνοι, βλέπει κάπω, επειδή και τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν είναι δημόσιο ε, οργανισμοί, ε, κρατική κοινωνική, κοινωνικοί, είναι επιχειρηματικών ομήλων και πολύ στενά συνδεδεμένοι με την κυβέρνηση, τα περισσότερα. Ε, ποιον επιλέγουν και για βολικό αντίπαλο η, η κυβέρνηση. Έχι. Γιατί εδώ πέρα στα μεγάλα προβλήματα υπάρχει κουκουέ. Υπάρχει μια υπολογίσιμη δύναμη και στην Αττική που είπαμε, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Που ξέρετε, είναι η δυναμική του κουκουέ και όταν παίρνει 5% και είναι πολλαπλάσια από αυτό. Νόρα να σκεφτούμε, και μακάρι να τρομοκρατούνται τα κέντρα εκείνα των αποφάσεων που επεξεργάζονται νέου αντιλαϊκού νόμου, και μακάρι να ε, δώσουμε αυτό το μήνυμα στον εργαζόμενο λαό. Αυτό θα παλέψουμε εμεί: ότι θα είναι πολλαπλάσιοι οι εργατικοί λαϊκοί αγώνε με το νέο ποσοστό του κόμματο στη δύναμη που πήρε. Κύριε Αμπατιόλο, να σα ευχαριστήσω. Δυστυχώ ο ραδιοφωνικό χρόνο είναι αμήλικτο. Ναι. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα. Φίλε και φίλοι.